Είσαι μέσω Skype. Κύριε Καρανίκη, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι, φίλε Μούφριε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Μέγα, το οποίο μας δίνεται η ευκαιρία για να μπορούμε να δούμε εμείς τα προβλήματά μας, το οποίο το μεγάλο πρόβλημα είναι ο γάμος. Μάλιστα. Τώρα, το Υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει την ημερομηνία 3/6 ότι την 1/9/2020 θα μείνει χωρίς περιοριστικά μέτρα. Δηλαδή, λέει μια ανακοίνωση που διανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας ότι ερούνται, λέει, όλα τα μέτρα, λέει. Εμείς έχουμε υποσχεθεί στο νέα τα ζευγάρια τα οποία έχουν κάνει τα προσκλητήρια τους. Ήδη έχουν ξεκινήσει ορισμένοι και καλούσιν και κατέσταση και δεν μας διευκρινίζουν τι πρέπει να κάνουμε. Θα ανοίξουμε τελικά ή θα ανοίξουμε. Δεν μπορούμε να περιπέσουμε τον κόσμο. Μα σας είπα για αυτά τα 350 άτομα που θα δικαιούνται και αυτά είναι για το δείπνο. Και για την χαιρέτηση δεν υπάρχει περιορισμός. Τώρα δεν μας έχουν διευκρινίσει πώς θα γίνεται αυτή η χαιρέτηση. Ακόμη παραμένει καθόλου. Δεν έχουν διευκρινίσει ούτε η χαιρέτηση, ούτε και για πίστα, ούτε για τίποτε. Ναι. Μάλιστα. Θέλετε, εσείς ζητάτε περισσότερο διευκρινήσεις. Να σας δοθεί ένας οδικός χάρτης που να αφορά τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την διοργάνωση αυτών των δεξιώσεων. Εμείς θέλουμε να σωρευτούν αυτοί οι κύριοι εμπειρογνώμες, αυτός ο υπουργός, ο οποίος, να μην βρισκόμαστε στον κόσμο. Έχει άτομο που βγάλει τρεις φορές προσκλητήρια. Αυτό το πράγμα είναι κορόιδο. Μας έχουν υποσχεθεί από τον Μάη ότι είμαστε στην τέταρτη φάση, η οποία θα είναι μια. Ήρθαμε τώρα, υποσχεθήκαν του κόσμου ότι πρέπει να ξεκινήσει κανονικά. Ερχόμαστε τώρα και αλλάσουν την ημερομηνία. Μα ο γάμος δεν είναι μόνο αυτό κάτι που αλλάζει εύκολα. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς θα προχωρήσετε σε μέτρα, όπως ο πρόεδρος μας είπε, ο πρόεδρος του Μαγκύρου Συνδέσμου Επαγγελματικών Εκδηλώσεων. Ναι. Βεβαίως. Δεν θα πάμε στα μέτρα αυτά να παίρνουμε μια επιστολή και περιμένουμε ένα μήνα ή δύο μήνες να κάτσουμε να την μελετήσουμε για να μας πάρουν τις αποφάσεις. Ναι. Εμείς θα κάνουμε με μέτρα διαφορετικά. Θα πάμε στο Υπουργείο και να ζητήσουμε τη δικαιοσύνη μας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να κάνουμε να περιμένουμε αυτό το κόσμο και ζητούμε άμεσα από το Υπουργείο, άμεσα να μας πούσουν τι πρέπει να κάνουμε για να μην υποσχόμαστε την προσπάθεια. Λοιπόν, να μιλήσουμε και με τον κύριο Καραγιάννη στη συνέχεια, το μέλος της επιδημιολογικής ομάδας. Για να δούμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πολιτική απόφαση αυτή, κύριε Καρανίκη. Μας το είπαν και την προηγούμενη Παρασκευή. Δεν ήταν αυτή η εισήγηση ακριβώς της επιδημιολογικής. Εντάξει, όταν καλούμε τον κύριο πρόεδρο να κάτσει στην έδρα του κάτω για να τα είδα προβλήματα ο ίδιος, πού να τα βλέπουν οι πολιτικά. Εσύ είναι άλλον πλέον. Πρέπει να ξέρουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.